αυτό θα δείξουμε την επίδραση της θερμοκρασίας στη θέση χημικής ισορροπίας. Σε αυτούς τους δοκιμαστικούς σωλήνες υπάρχει διάλειμμα συμπλόκου κοβαλτίου με ανιόντα χλωρίου. Όταν εμείς θερμάνουμε αυτό το διάλειμμα, μέχρι που να φτάσει στη θερμοκρασία βρασμού, τότε μεταβάλλεται ο αριθμός συναρμογής και το διάλειμμα χρωματίζεται, παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα. Βλέπουμε εδώ τη διαφορά. Όταν αυτό το ψήξουμε, εδώ, επανέρχεται στο αρχικό του χρώμα. Ορίστε, επανήλθε. Ακριβώς το ίδιο πείραμα τώρα θα δούμε με διάλειμμα κατιόντων χαλκού. Αν σε διάλειμμα κατιόντων χαλκού, δηλαδή διάλειμμα γαλαζόπετρας, ρίξουμε πυκνό διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως ατμίζοντος, τότε θα πάρω σύμπλοκο με κατιόντα χαλκού, το οποίο σύμπλοκο διάλειμμα, όταν το θερμάνω για να φτάσει στη θερμοκρασία βρασμού, παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα, ενώ το διάλειμμα που δεν έχει θερμαθεί είναι αυτό. Αν το ψήξω, θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.